Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στο Δημαρχείο Σερβίων. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής. Συγκεκριμένα και από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, φωτιά σημειώθηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου στεγάζεται μεταξύ άλλων το γραφείο του Δημάρχου. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε μεγάλη δύναμη της προσβεστικής υπηρεσίας. Μετά από πολλή ώρη μάχη με τις φλόγες, το ξημέρωμα της Κυριακής, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Τις επόμενες ώρες θα οριστικοποιηθεί με την κατάσταση των υπηρεσιών του κτιρίου σε άλλο χώρο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όλο το παλιό δημαρχείο, αυτό που χτίστηκε το 1936, ο πάνω όροφος είναι καταστραμμένος. Έχουν διηγηθεί και πολλά νερά και στο ισόγειο, όπως και η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Το γραφείο του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, οι τουαλέτες, το γραφείο της Αντιδημάρχου και η κουζίνα του Δημαρχείου είναι πλέον κατεστραμμένες. Ένα μέτρο μπάζα, τα οποία προήλθαν από την καύση της σκεπής, η οποία κατέρευσε και ουσιαστικά οδήγησε στην τεράστια αυτή καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε για πλήρη ανακαίνιση αυτού του κτιρίου με καινούργια ανακατασκευή. Και θεωρώ ότι πίσω από μια ατυχία μπορεί να βρίσκεται και μια ατυχία. Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε την άμεση παρέμβαση του κράτους, έτσι ώστε το Δημαρχείο μας να αποκτήσει μια οντότητα ιστορική και να ξαναγίνει όπως ήταν παλιά. Περιμένετε βεβαίως και εσείς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να δούμε τι ακριβώς συνέβη από την πυροσβεστική. Θα έτσι. Γίνει έρευνα, έτσι. Ήδη πέρασε ο πραγματογνώμονας, έβγαλε τις φωτογραφίες, είδε, έλεγξε, πήρε τα σχέδια του κτηρίου, θα βγάλει την άποψή του. Κατά την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο ατύχημα. Θα είχαμε απευθείας υπουργός και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Πέτσα, αλλά και με τον κύριο Λιβάνιο, έτσι ώστε αύριο ή μεθαύριο το αργότερο οι υπηρεσίες μας όλες να λειτουργούν κανονικά. Αυτό που θέλω να πω ήταν ότι και οι τρεις υπουργοί ήταν θετικότατοι, έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για το πρόβλημα και φυσικά ότι θα δοθεί άμεση λύση.